Βγήκα και έκανα μια βόλτα γύρω. Την ώρα που βγήκα ήταν φόρο και ακούσα κάτι φωνές. Πνιγόμαστε, πνιγόμαστε. Κοιτάζω και εγώ λέω ποιο φωνάζω. Βλέπω εδώ και να σου πω κανένα τριανταριά μέτρα. Σιγά σιγά βγήκα και απάνω. Από ποιο ήταν παιδιά, ο ένας ο Ντίνος ήταν μέχρι εδώ. Είναι η γυναίκα του κάθονταν μεταμόρφωση τώρα. Και δεν μπορούσαν να βγουν, ήταν και λίγο έψουν. Μετά πολλά με τα λίγα τσέβαλα μέσα, τσέβαλα. Πόσα άτομα βάλατε? Πέντε άτομα. Στη βάρκα. Στη βάρκα. Την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά. Και συνεχή έβγαζε κόσμο. Στη μεταμόρφωση μιλάμε και στα σιόβουλα, έτσι. Στη μεταμόρφωση. Μετά ήρθα γύρω το χωριό. Πήγα στο γραφείο, μου λένε ότι τράβα στο τάδε σπίτι. Ποιο είναι εκεί? Μαζεύατε από τα σπίτια, δηλαδή με τη βάρκα σας? Ναι, η οικογένεια την έβγαλα, δηλαδή τον άντρα της, τον άντρα της με το παιδί, τη έβγαλα από τα κεραμίδια. Έσκασα και τα χέρια που είχα. Έβγαλα τέσσερις σειρές κεραμίδια, τη έβγαλα από εκεί, τη έβγαλα με σε πάγα, τη πήγα στο κοινοτικό γραφείο και μετά συνέχισα του συμπολίτε. Συνολικά πόσα άτομα μετρήσατε? Είχα διασώστη τη μεταμόρφωση στην ουσία. Εγώ έβγαλα 15 άτομα. Οι συνθήκες ήταν, πώς να σου πω, ήταν λίγο τραγικές. Αλλά επειδή εγώ είμαι παλιός μπαρκάρης και είχα χρόνια, έβγαλα τέσσερις πλημμύρες μέσα στο χωριό. Και δεν φοβούμαι. Αυτό το πράγμα ξαναείδατε, γιατί λέτε ότι... Όχι, αυτό το πράγμα η πλημμύρα δεν είναι. Τις τέσσερις πλημμύρες, αυτήν ήταν την χειρότερη.